Σε ένα άλλο ζευγάρι το οποίο είναι πάρα πολλά χρόνια. Πόσα χρόνια αυτό το ζευγάρι μαζί πιο πολλά από την οσφαίρα, 20 είναι. Μπορεί και παραπάνω. Και τη Γαρμπή Διονύση Χινά έγιναν ερωτήσει φωτιά και οι απαντήσει ήταν κόλαφο. Θέλω όταν μιλάει Διονύση Χινά να προσέξετε το κοντινό στα μάτια σα, τη και τη Γαρμπή. Υπάρχουν αντιδράσει φοβερέ. Ποιο είναι το μυστικό τη σχέση του και πέρα από την αγάπη, ο Διονύση Χινά μα λέει ότι είναι και κάτι άλλο που του ενώνει. Τι. Δεν θα το πω εγώ, θα το πει. Α, το λέει το σούπερ, δεν βλέπω κιόλα. Ναι, του ενώνει. Το πολύ σεξ στην ατάκα αυτή. Τελικό. Θέλω να δείτε την αντίδραση παύλα μορφασμό της και της Γαρμπή που έμεινε νομίζω λίγο σεκος. Όταν ακούτε εσείς ένα τραγούδι του Διονύση ή ο Διονύση ένα δικό σου τραγούδι, παίρνει ένα τηλέφωνο τον άλλο να πει τώρα παίζει ένα τραγούδι την πρώτη φορά. Όχι, απλά όταν ακούω τον Διονύση το δυναμώνω και το δικό μου τον ακούω. Εγώ δεν τα ακούω τα δικά μου. Όταν ακούω τη σχέση του αφήνω, όταν ακούω τα δικά μου τα βγάζω. Όταν ακούτε το γιο σας που τώρα πρόσφατα τον ανέβασε να τραγουδήσει. Άλλη ερώτηση. Μιλάμε τέτοια. Ο Δημήτρης ακόμα είναι μαθητής, δεν λέμε τέτοια. Το μυαλό του πρέπει να είναι στο σχολείο του, όχι στα άλλα. Μετά τα 18 το κουβεντιάζουμε. Είναι. Έχει διακοπές, μπορεί. Στις διακοπές μπορεί να. Στη μουσική το παιδί, δηλαδή σας λέει. Είναι λίγο κλισέ η ερώτηση, αλλά βλέπουμε στις μέρες μας δυστυχώς ζευγάρι που δεν είναι μαζί πλέον. Δεν θα ρωτήσω το μυστικό, γιατί μάλλον δεν υπάρχει, αλλά. Τελικά υπάρχει συνταγή, δεν ξέρω, κάτι πρέπει να υπάρχει για αυτή την ευτυχία. Μόνο σου το απαντάς, μόνο σου το ρωτάς. One man show τελικά. Τι συνταγή υπάρχει. Αγάπη να υπάρχει. Αγάπη και σεβασμός. Να εκτιμάς τον σύντροφό σου και να τον βλέπεις πάντα στα μάτια σου ψηλά. Όλα τα υπόλοιπα... Και πολύ σεξ. Εντάξει. Πάμε πάνω. Καταπληκτικό. Νομίζω και τη Γαρμπή στα μάτσαρα να πνέει για λίγο. Εντάξει με παιδιά, και η αλήθεια αυτή δεν είναι. Για να είναι τόσο ζευγάρι. Για μένα, σαν ψέμα μου φάνηκε, για να κάνει τόση έκπληκτη. Γιατί δεν λε, εμεί κάνουμε πολύ σεξ, έτσι. Όταν είναι τόσα πολλά χρόνια μαζί, φαντάζομαι η συχνότητα δεν είναι όπω ήταν στα αρχαία. Ποτέ δεν το ξέρει καλέ αυτό. Δεν μπορεί να το πει το γάμο έτσι, δηλαδή τόσο. Εδώ δεν είναι μετά από τρει χρόνια. Δηλαδή, όποιο παντρεύεται. Μπέστε, Τζορτζέλα. Δεν κάνει και κάθε μέρα. Τζορτζέλα, το τι κάνει εσύ αυτό. Καλά, κάνει σχέση κάθε μέρα, φαντάζομαι.